Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη. Αναγνώρισα τη λάθος πρόβλεψη. Εγώ θέλω να πω κάτι ξανά, παρόντος του κύριου Ευτυχίδη στη συχνότητα. Θα το επαναλάβω. Να ακούτε τους αναλυτές που παίρνουν το βάρος να κάνουν μια εκτίμηση. Δεν είναι και με τον αστιφύλαξ και με το χωροφύλαξ, άρα έπεσα μέσα. Όχι. Ο άνθρωπος είχε κάποια δεδομένα. Είχαν συγκεκριμένα κριτήρια που έκανα την εκτίμηση. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν. Βλέπω τώρα το άνοιγμα του χρηματιστηρίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι, έχει κοκκινήσει ο τόπος, ανεβαίνει το δολάριο, ανεβαίνει το ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή το χρηματιστήριο, οι αγορές δέχθηκαν πολύ αρνητικά τη νίκη Ερντογάν, η οποία βέβαια είναι μια συντηρητική νίκη. Τολμήσατε σήμερα, πρέπει να το πω στην ανάρτηση, να πείτε και κάτι ακόμη, ότι για σας, κατά το μάλλον ήτον, ο δεύτερος γύρος μάλλον θα είναι τυπική διαδικασία. Ναι. Δεν έχει νόημα με τα ποσοστά που βλέπω αυτή τη στιγμή. 49,42 έχει ο Ερντογάν αυτή την ώρα. 44,95 έχει. Α, άλλαξε κι άλλο, μάλιστα. Ο Κιλιντζάρογλου έχει πέσει κάτω από το 45, έστω κατά μισή μονάδα. Δεν έχει νόημα, γιατί και ακριβώς και οι ψήφοι του Σινάνου Γκάν λογικά θα μοιραστούν. Θέλει μόλις ένα 0,7% για να εκλεγεί πρόεδρος. Να επανεκλεγεί μάλλον ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα. Αντίθετα, βλέπω ότι ασκείται απίστευτη πίεση πλέον από τις αγορές. Ναι. Είναι όλα στο κόκκινο, δεν υπάρχει. Το δολάριο αυτή τη στιγμή έχει μια αύξηση 0,45, το ευρώ τα ίδια. Είναι έξω, ανταλλάσσεται ήδη περίπου 1 ευρώ με 24,5 λίρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Επειδή είστε στην Τουρκία, κύριε Ευτυχίδη, τι εικόνα εισπράτεται σήμερα? Θα σας πω ότι η εικόνα έπρεξε χθες. Ναι. Γιατί χθες βγήκα και μάλιστα συνδέθηκα με ένα ελληνικό κανάλι απευθείας από την κεντρική πλατεία. Δεν υπήρχαν πανηγυρισμοί, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ενώ η αστυνομία μας είχε προειδοποιήσει και τα λοιπά, ότι θα υπάρξουν επεισόδια, θα υπάρξουν πανηγυρισμοί, πρακτικά ελάχιστος κόσμος βγήκε μπροστά από τα γραφεία του ΑΚΕΠΕ. Ακούστηκε μια φορά το γνωστό τραγούδι του Ερντογάν, αυτό το ωραίο Σωστετέλη, και μετά ο κόσμος απλά διαλύθηκε. Δεν είδαμε ούτε έξαλλους πανηγυρισμούς, αυτά που είδαμε τις εικόνες από την Άγκυρα κατά την είσοδο του Προέδρου στα γραφεία του ΚΕΠΕ, εδώ δεν υπήρξε τίποτα. Και εδώ μιλάμε για μια περιοχή που τελικά, σύμφωνα με τις με τα αποτελέσματα, του έδωσε τελικά 65%. Η τραπεζούντα έδωσε 65%? Όλο, ναι, 65,38 παρακαλώ. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ευτυχίδη, το γεγονός ότι οι σεισμογενείς, σεισμοπαθείς περιοχές τον κράτησαν ψηλά, λέει κάτι? Όχι απλά ψηλά. Μιλάμε για συντριπτικές νίκες. 71% πήρε στον Καχάν Μάρμαρας, έναντι 21% του Κιλιντζάρογλου, και στα υπόλοιπα, στο Αντιγιαμάν πήρε 62%, 66% μάλλον, στη Σαλιούρφα πήρε 62%. Είναι από τα ανεξήγητα που περιμένουμε και από τους Τούρκους αναλυτές να αναλύσουν. Να αναλύσουν. Η πρώτη που πρέπει. Η μοναδική περιοχή όπου υπήρξε μια ισοβαθμία, ναι, έτσι, ήταν το Χατάι. Αν τώρα υπολογίσουμε σε αυτές τις περιοχές, κέρδιζε και πριν, αλλά με μικρότερο ποσοστό. Δεν έχω 71%. Πάντως, αυτό που φαίνεται, ναι, ναι, είναι ότι εμφανίστηκε ξανά η Τουρκία των τριών ταχυτήτων. Είναι η δυτική Τουρκία που σκέφτεται ευρωπαϊκά και παρέμεινε να την έχει αντιπολίτευση. Έτσι. Ναι. Είναι η Τουρκία της Ανατολίας, η πανάπτυκτη Τουρκία, τα χωριά και τα λοιπά, που παραμένουν στον πρόεδρο Ερντογάν, και φυσικά η Τουρκία των Κούρδων, οι οποίοι επίσης διατήρησαν τα ποσοστά τους σε αυτές τις περιοχές. Και μάλιστα ο Κιλιντζάρογλου έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Δεδομένου ότι τήρησαν την υπόσχεσή τους και τον στήριξαν. Λοιπόν, θέλω να πάω σε κάποιες γρήγορες παρατηρήσεις που μπορείτε να τις κάνετε. Καταρχάς, οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων πήγαν κουβά για μια φορά ακόμη. Έπαιξε ρόλο το εντυπωσιακό νούμερο, και αυτά να τα ακούμε στην Ελλάδα, παρά την πόλωση, τη συμμετοχή του κόσμου? Έσπασε κάθε ρεκόρ η συμμετοχή. Ναι, ναι. Φυσικά και η συμμετοχή ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας και ωφέλησε κύρια το ΕΚΠΕ, γιατί η αντιπολίτευση δεν το αντιμετώπισε το ζήτημα της συμμετοχής τόσο σοβαρά. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Στη Βουλή επίσης πήγαν κουβά οι δημοσκοπήσεις.
Όλοι λέγανε ότι η αντιπολίτευση με, σαν συμμαχία θα σαρώσει. Όχι μόνο δεν σάρωσε, αλλά έχει καταφέρει με τους συμμάχους του Ερντογάν να έχει την πλειοψηφία. Εδώ όχι, εδώ υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις και στις δημοσκοπήσεις όπου λέγανε ότι ή θα απέχει πολύ λίγο από, το, από την πλειοψηφία ή θα την πάρει την πλειοψηφία. Ήταν μεγάλες οι διαφορές. Εδώ έχουμε το εξής περίεργο βέβαια. Έτσι, το ακραίος κόμμα υποχωρεί 8 μονάδες. Παίρνει γύρω στο 34 και κάτι, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε 42. Έτσι, το ρεπουμπλικανικό έχει μια αύξηση της τάξης του 3%. Είναι ελάχιστη αύξηση σε σχέση με ό,τι, με ό,τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι οι εθνικιστές του Μπαξελή διατηρούν τις δυνάμεις τους. Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι. Και η Αξενέρ δεν τα πήγε καλά. Και η Αξενέρ είναι μείον 1% περίπου από αυτό που είχε. Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά ήταν τρίτο κόμμα, τώρα βρέθηκε τέταρτο. Πείτε μου σας παρακαλώ, αισθάνεστε ότι η περίφημη συμμαχία της αντιπολίτευσης θα πάει όλοι μαζί μέχρι τις 28 ή υπάρχει περίπτωση να έχουμε κεντρόφυγες τάσεις? Προφανέστατα πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθούν κάποιες τέτοιες τάσεις σε πάση περιπτώσει. Αλλά η ανάγκη, ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία, ποιώντας την φιλοτιμία, θα τους οδηγήσει μαζί στις 28. Μου λέει κάποιος εδώ, και εγώ το είπα στην αρχή, ότι ακόμη και αν υπάρχει, που φαίνεται να υπάρχει ένα τμήμα μεθόδευσης στην ψηφοφορία από το κράτος που ελέγχει ο Ερντογάν, έχει γίνει με έναν τρόπο που όσο και αν φωνάζει η αντιπολίτευση, δύσκολα θα πείσει ότι οι εκλογές είναι νοθεία. Τι εννοώ? Αν τις νόθευε, θα έλεγε κάποιος, θα έλεγε ο Ερντογάν, παιδιά, τις νόθευσα. Όχι, θα το παραδοχώ. Θα φαινόταν ότι βγήκα από την πρώτη Κυριακή. Θα βγαίνει ο Ερντογάν και θα λέει, παιδιά, ποια νόθεια? Σε δεύτερη κάλπη πάμε. Καταλάβατε. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Και προς το παρόν και η αντιπολίτευση δεν εκφράζει έντονες παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία. Περιμένουμε ακόμα βέβαια, ελέγχει τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε κάποια έκφραση που να καταγγέλει για εκτεταμένη νοθεία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ χθες, θέλοντας να παρακολουθήσω λίγο τη διαδικασία, επισκέφθηκα ένα εκλογικό κέντρο, παρακολούθησα πώς γίνεται η διαδικασία, υπήρχαν αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος και δεν υπήρχαν, κατά την άποψή μου, και παρατυπίες. Τουλάχιστον αυτό μου είπε και ο αντιπρόσωπος που μου έστειλε το αποτέλεσμα, που σας έστειλα και εσάς, μου φαίνεται, στο μέλλον. Ναι. Μέσα από τμήμα. Μέσα από τμήμα. Ήταν μέσα εντυπωσιακό. Από τμήμα ήταν, ναι. Όπου είχε, εκεί ήταν το παλαβό, ας πούμε, 171 ο Ερντογάν, 131 ο Κιλιτσάρογλου, και είχαμε μετά ότι στα κόμματα τα ποσοστά ήταν λίγο αντίστροφα. Σωστά. Δηλαδή, έτσι, αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι οι Τούρκοι δεν αποδέχτηκαν την υποψηφιότητα Κιλιτσάρογλου. Τώρα, επειδή ιδίως οι δυτικοί αναλυτές αμερικανικών και άλλων δικτύων προέβλεπαν πρωτιά και ενδεχομένως και νίκη από την πρώτη Κυριακή Κιλιτσάρογλου και τα λοιπά, πιστεύετε, και το ρωτάει πολλοί κόσμος, ότι αυτή η εμπλοκή ίσως να λειτουργήσε αντανακλαστικά στα βαθιά αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας με βάση τα αποτελέσματα του τουρκικού λαού? Οπωσδήποτε, και λειτουργήσε αρνητικά. Ο Τούρκος μοιάζει σε πολλά πράγματα με τον Έλληνα. Δεν θα ανεχόταν ποτέ να του υποδείξει κάποιος ποιον να ψηφίσει. Εδώ φάνηκε ότι υπήρχε μια ευθεία παρέμβαση της Δύσης προς τον Κιλιτσάρογλου, και αυτό το εισέπραξαν οι Τούρκοι και λειτουργήσαν και λίγο εθνικιστικά, λίγο με φιλότιμο, ενάντια σε αυτό που συνέβαινε, και λειτουργήσε έτσι. Το δεύτερο που λειτουργήσε αρνητικά, όσο και αν εμείς το προβάλαμε αλλιώς στην Ελλάδα, είναι η δήλωση «το είμαι αλεβιστής». Γιατί υπάρχει μόνιμη διαμάχη. Έπαιξε ρόλο το «είμαι αλεβίτης» του Κιλιτσάρογλου. Το «είμαι αλεβίτης», ναι. Το «είμαι αλεβίτης» έπαιξε τεράστιο ρόλο και λειτουργήσε αρνητικά, μια που εδώ με τους Σουνίτες ξέρετε ποια είναι. Υπάρχει μια μόνιμη κόντρα. Ο Ερντογάν το χρησιμοποίησε διακριτικά. Δεν μου λέτε, κύριε Ευτυχίδη, από χθες το βράδυ αυτός που φάνηκε να κάνει παιχνίδι στην αντιπολίτευση είναι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι και νέος, δεν θα χρεωθεί τίποτα. Θεωρείτε ότι είναι το νέο πολιτικό αστέρι της αντιπολίτευσης πια? Ναι,
Και από ό,τι φάνηκε δεν δούλεψε και εδώ στη Τραπεζούντα ο Ιμάμοκλου, έτσι. Να πω ότι είναι εκλογική του περιφέρεια. Σωστή παρατήρηση. Δηλαδή όλοι θα περίμεναν ότι ο Ιμάμοκλου τουλάχιστον θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι στη Τραπεζούντα. Αντί γι' αυτό είχαμε ένα 5% επιπλέον στον Ερντογάν. Μάλιστα. Δηλαδή φάνηκε ότι δεν ασχολήθηκε και τόσο με την εκλογική του περιφέρεια, με την εκλογική του βάση ο Κρέμι Μάμουλ. Μου λέει κάποιος, μπορεί το 5% το ΟΓΑΝ να είναι και η διαρροή από την Αξενέρ? Όχι. Το 5% το ΟΓΑΝ είναι διαρροή και από τον Μπαχτσελή και από την Εξερέρ, γενικά από αυτό. Μάλιστα. Το αυτό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Με δεδομένο ότι η διαφορά πρώτου-δεύτερου είναι 2,5 εκατομμύρια ψήφοι. Και με, ναι. Και με δεδομένο ότι κάπου εκεί είναι ο ΟΓΑΝ, είναι εύκολο πια να κάνει το χάντικαμ 5 εκατομμύρια? Πρέπει να πάνε μονοκούκι στον Κιλιντσάρο. Είναι αδύνατον. Είναι πρακτικά αδύνατον. Πρακτικά αδύνατον. Μπορεί να έχει αποσυσπήρωση ο κόσμος της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, σε πρώτο φόντο υπάρχει μια αναμονή. Αλλά όσο θα περνούν οι μέρες, μπορεί να σκέφτονται ότι τώρα εδώ το κριτήριο είναι αν θέλουμε ένα χάος ή μια σταθερότητα. Να παίξει με αυτό ο Ερντογάν και να πάρει παραπάνω. Να σας πω, αυτή τη στιγμή ακόμη και κύκλοι που είχαν απομακρυνθεί διακριτικά από τον Ερντογάν και άρχισαν να τον καταγγέλουν για διάφορα σκάνδαλα, επανασυσπυρώνονται στηρίζοντας τον πρόεδρο, βλέποντας ότι έχει τη δυναμική για το δεύτερο γύρο. Το αντίστροφο επικρατεί στην αντιπολίτευση. Ο ΔΕ, ο ΓΑΝ έχει δηλώσει ότι δεν έχει σχέση ούτε με τον. Δεν υποστηρίζει ούτε τον Ερντογάν ούτε τον Κιλιτσάρολου. Τα μέλη του κόμματός του. Εγώ είχα μια επαφή εδώ με την πρόεδρο της Επιτροπής του Ζαφέ Πάρτη, του κόμματος της Νίκης, εν πάση περιπτώσει του ΟΓΑΝ, εδώ στην Τραπεζούντα. Και μάλιστα μου είχαν πει ότι θα πάρουν ένα 5% και εγώ τους είπα ότι η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα περάσουν το 3%. Δικαιώθηκαν. Μου είπαν βέβαια ότι είναι, εδώ ας πούμε είναι λίγο πολύ αντιερντογανική. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα δώσουν τους ψήφους μονοκόκκι ή ότι θα πάνε και να ψηφίσουν. Μάλιστα. Δεν είναι και ιδιαίτερα συμπαθής το Κιλιντσάρολου. Σαφές. Το τι έχει συμβεί θα το αποτιμήσουμε από εβδομάδα ξανά. Παίξει ιδιαίτερο ρόλο η στάση της Μεράλα Ξενέρ. Ναι. Η οποία είχε από την αρχή εναντιωθεί στην υποψηφιότητα Κιλιντσάρολου. Σωστά. Και στήριξε πάρα πολύ. Θα αρχίσει την κρίνια, πιστεύετε τώρα, θα αρχίσει να λέει εγώ σας τα έλεγα στο εσωτερικό? Αυτή τη στιγμή όχι. Θα κάνει λίγο υπομονή μέχρι τον επόμενο γύρο, αλλά μετά θα υπάρχει μια 100% αυστηρή κριτική. Θα υπάρξουν και αλλαγές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και λογικά έρχεται η ώρα του Ιμάμοκλου. Δεν θα σας ρωτήσω, δεν μ' αρέσει εμένα αυτή η κουβέντα. Συμφέρει Κιλιντσάρογλου ή Ερντογάν την Ελλάδα? Είτε ο ένας είτε ο άλλος. Ήδη θα ήταν. Ο Ερντογάν πλέον είναι προβλέψιμος. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι με αυτά που κάνει στην εξωτερική του πολιτική ο Ερντογάν μας συμφέρει περισσότερο. Μάλιστα. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρόβλεψη που είχα κάνει όταν κερδίσει ο Κιλιντσάρογλου. Σας τιμά, ακούστε κύριε Ευτυχίδη, εγώ το έχω πει. Μας αρέσουν οι αναλυτές που παίρνουν ένα ρίσκο σε μια εκτίμηση. Αυτό το ναι μεν, αλλά για να τα πω όλα. Και παραμένουν, δεν άλλαξαν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θα έχει βάθος πενταετίας, πιστεύετε, ο Ερντογάν, ή υπάρχει περίπτωση, ένα σενάριο που ακούγεται, στη διετία, τριετία, να χρήσει διάδοχο? Πιθανότατα να χρήσει διάδοχο. Για τον Ερντογάν είχε σημασία να επανεκλεγεί. Να είναι πρόεδρος της χώρας φέτος που συμπληρώνεται τα 100 χρόνια. Της τουρκικής δημοκρατίας και να συνδέσει έτσι το όνομά του με τον Κεμάλ Ατατούρκ, με τον ιδρυτή. Τον οποίο ξεπερνά πια, έτσι. Ακριβώς. Τον οποίο πλέον ξεπερνά και σε χρόνια διακυβέρνησης. Μάλιστα. Σας είχα πει ότι ο Ερντογάν δεν είναι κάποιος τυχαίος, ότι είναι ο αναμορφωτής της Τουρκίας. Αυτή που ξέρουμε την Τουρκία του πριν και την Τουρκία του σήμερα είναι δύο διαφορετικές Τουρκίες. Έχει να αντιμετωπίσει άμεσα τα τεράστια χρέη που έχει συσσωρεύσει. Καλά, η οικονομία είναι η μεγάλη παγίδα, όποιος και να είναι τα νικητής. Αυτό που σας είπα, χρειάζεται ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή να δανειστεί από τη Δύση για να πληρώσει την Ανατολή. Πρέπει να πάρει λεφτά από δυτικές χώρες για να πληρώσει τη Ρωσία και το Κουβέιτ και τις χώρες του κόλπου που του έχουν δανείσει χρήματα. Μάλιστα. 190 δισεκατομμύρια πρέπει να επιστραφούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Δεν ξέρω που θα τα βρει. Λοιπόν. Δεν ξέρω που θα τα βρει. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ευτυχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
και για την εικόνα που πρέπει να πω μας έδινε όλο το βράδυ χθες ο κύριος Ευτυχίδης μέσα από εκλογικά τμήματα της Τραπεζούντας, που καταγράφαν όμως μια τάση που ήταν πολύ χαρακτηριστική. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.